Εξιχνιάστηκε από την ελληνική αστυνομία η δολοφονία του 73χρονου που βρέθηκε θανάσιμα τραυματισμένο στο αγρόκτημά του στην περιοχή Μελίσια της Μεσσηνίας την περασμένη εβδομάδα. Ο αδελφός του 73χρονου μιλά στο Ιόνιον και ξεσπά για τον άδικο χαμό του ηλικιωμένου άντρα. Εμείς ξέραμε ότι αυτοί ήρθαν για έλεγχο, για να έρθει και για να νοικιάσει στο καλαμάκι έξω από το πεταλίδι. Τους παίρνανε για έλεγχο, παίρνανε και αυτοί πηγαίναν και με τον αδελφό μου. Κάμια φορά είχαν πάει. Έτσι. Αυτοί ήρθαν οι άνθρωποι, πήγανε και πάνε, τον κλέψαν, του πήραν τα λεφτά από τη ζέπη, τη μηχάνη, από το ραβδιστικό. Αυτό μπορώ να το λέω γιατί ήμουν παρόν, εγώ τον έβρικα. Και τη μηχανή από το ραβδιστικό και το πριγιόνι. Το θύμα, όπως διαπιστώθηκε από την ιατροδικαστική εξέταση, έφερε πολλαπλά τραύματα στο κεφάλι αλλά και ίχνη στραγγαλισμού. Το κουβάρι ξετυλίχθηκε από το πριγιόνι και προς τη μήνυση η αστυνομία που τους βρήκε. Εμείς είχαμε πληροφορίες ότι είχε με κάποιον από αυτούς δούλευε. Κατάλαβες, άστα τώρα δεν μπορούμε, άστα. Ύστερα από ένταλμα σύλληψης του ανακριτή Καλαμάτα, σταυτοποιήθηκαν και συνελήφθησαν ως δράστες τρεις ημεδαπή. Ένας 68χρονος, ένας 39χρονος και μία 23χρονη. Ο 68χρονος πατέρας και τα δύο παιδιά του προσήχθησαν στην ασφάλεια Καλαμάτας και φέρονται να έχουν ομολογήσει τη δολοφονία του 73χρονου. Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση της αστυνομίας, σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για ανθρωποκτονία και για ληστεία, ενώ για την ίδια υπόθεση κατηγορείται ακόμη ένας 38χρονος ημεδαπός για αποδοχή και διάθεση προϊόντων εγκλήματος. Παράλληλα, η υποδιεύθυνση ασφαλείας Καλαμάτας αναφέρθηκε και στον τρόπο που δολοφονήθηκε ο 73χρονος άνδρας. Οι δράστες μαζί με τον 73χρονο μετέβησαν σε αγρόκτημα ιδιοκτησίας τους για εργασίες, μετά όμως από διαπλητισμό που είχαν μεταξύ τους, κυρίως για οικονομικές διαφορές, του έφεραν πολλαπλά τραύματα στο κεφάλι με μεταλλικό αντικείμενο, ενώ στη συνέχεια 39χρονος στραγγάλισε με αποτέλεσμα να το επιφέρει θάνατο. Οι συλληφθέντες πρόκειται να οδηγηθούν στον εισαγγελέα, ενώ οι αστυνομικοί της ασφάλειας Καλαμάτα συνεχίζουν τις έρευνες για την πλήρη εξιχνίαση της υπόθεσης.